Τώρα, κυρίες και κύριοι, είχαμε το πρόβλημα προχθές, ξέρετε, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ξέρετε, το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας είχε διακοπή ρεύματος. Όχι, δεν είναι αστείο, το είπαμε, λύθηκε το πρόβλημα. Κάποιος έκοψε ένα σύρμα και έπεσε το ρεύμα σε κάποια σημεία του νοσοκομείου. Οι γιατροί χθες έβγαλαν ανακοίνωση και είπαν ότι για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα που έγινε είναι αδικαιολόγητο. Γεια σας κύριε Κούμα, πολύ καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, εντάξει, εμείς πρώτη φορά το ακούσαμε και χθες κάναμε έτσι και χάρη τη συζήτηση ότι και σε εμπόλεμες ζώνες το ρεύμα στα νοσοκομεία δεν κόβεται. Πολύ σωστά. Γίνεται προσπάθεια ακόμα και σε τέτοιες ιδιαίτερα σοβαρές καταστάσεις. Υπάρχει ένας μηχανισμός ώστε να προλαβαίνεται αυτή η κατάσταση. Γιατί αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει ο ηλεκτρισμός για την εύρυθμη λειτουργία, ποιοτική και ασφαλή προς τους ασθενείς. Ναι. Ακόμα γι' αυτόν και όταν χτίζονται τα κτίρια των νοσηλευτηρίων, γίνονται ειδικές πρόνοιες ώστε να υπάρχουν γεννήτριες, όχι μία γεννήτρια, υπάρχει η εφεδρική της εφεδρικής, ώστε σε περίπτωση που δεν δουλέψει πρώτη να δουλεύει δεύτερη. Για κάποιον ΑΒ λόγο φαίνεται το σύστημα όταν κόπηκε το ηλεκτρικό καλώδιο, δεν απέδωσε αυτά που όλοι αναμένασαν. Με αποτέλεσμα, ναι, τα χειρουργεία που διεξάγονταν να τεθούν σε, πρέπει να το παραδεχτούμε, σε κίνδυνο η ζωή των ασθενών, στις εντατικές, τα εργαστήρια όπου δουλεύασαν με συγκεκριμένους μηχανισμούς, αξονική, μαγνητική, όλα αυτά τροφοδοτούνται από ηλεκτρισμό. Αντιλαμβανόμαστε τι είχε συμβεί. Αυτό που αποδείχτηκε όμως σίγουρα, είναι ο επαγγελματισμός που έχουν οι επαγγελματίες υγείας στο συγκεκριμένο νοσηλευτήριο, το οποίο βάζει τον πύχη ιδιαίτερα ψηλά και θα πρέπει όλοι να το έχουμε ενός μέτρων πλέον. Από εκεί και πέρα, την ίδια στιγμή, έπεσε κατά πολύ ο πύχης των διοικούντων, του ΟΚΙΠΗ και των υπολείπων. Ό,τι και να πούν ότι κάποιος άλλος έκοψε το καλώδιο. Αυτοί διαχειρίζονται τα δημόσια νοσηλευτήρια. Αυτοί έπρεπε να έχουν ένα τεχνικό τμήμα το οποίο ως πρέπει, ως καταγράφει το πρωτόκολλο. Περιβόη τη λέξη πρωτόκολλο. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο θεραπευτικά και διαγνωστικά. Υπάρχουν και άλλα πρωτόκολλα. Θα έπρεπε να κατά περιόδους να ελέγχουν όλο το σύστημα αν αποδίδει ή δεν αποδίδει. Φαίνεται οι απαραίτητοι ελέγχοι δεν έγιναν, δεν γνωρίζουμε ως λεπτομέρειες. Εμείς κρατάμε ότι οι επαγγελματίες υγείας αντέδρασαν, βέβαια με την ψυχή στο στόμα, γιατί... Εντάξει, η μόνη έχνη αντιλαμβάνομαι και του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού εκείνη την ώρα είναι να μην κινδυνεύσει καμιά ανθρώπινη ζωή, έτσι. Και η τεχνική να κάνει τη δουλειά του. Όταν έχεις ασθενείς στο χειρουργικό τραπέζι τη συγκεκριμένη στιγμή, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Βέβαια, οι αναπνευστήρες έχουν την ιδιαιτερότητα, ακόμα διαίσα αυτά τα όλα που είπαμε, ότι τα γνωρίζουμε και προσπαθούμε προφυλακτικά. Έχουν μπαταρίες όλα τα σχεδόντα μηχανήματα στο νοσηλευτήριο, ναι. Μηχανήματα. Mm-hmm. Όμως, όταν η μπαταρία είναι 2 ώρες και βλέπεις ότι σου μένουν 30 λεπτά, 40 λεπτά, αρχίζεις πλέον να προετοιμάζεσαι για άλλες κατάστασεις. Ευτυχώς, λύθηκε σε έναν επίπεδο έγκαιρα. Όμως δεν πάει να υπάρχουν ευθύνες. Και αυτά ότι αντεδράσαμε, διατάξαμε έρευνες, πρώτα απ' όλα είναι στο επίπεδο των διοικούντων. Καλά να σας πω και κάτι όμως. Από την άλλη όμως, χθες εμείς ακούσαμε ότι ξέρουν και ποιος το έκοψε. Γίνονταν εργασίας έξω για τα φωτοβολταϊκά. Κάποιος έκοψε το σύρμα γιατί δεν ήξερε να διαβάσει τα χαρτιά που του δώσανε. Άρα οι ευθύνες είναι εκεί τώρα. Κύριε Κούμα, αν θα αποδοθούν και αν θα δούμε πώς προφυλασσόμαστε για... Ναι, μελλοντικά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι συνέβη και ένα συγκεκριμένο γεγονός. Όταν όμως αποφασίζεις ως οργανισμός να προβείς σε τέτοια έργα, ναι, θα πρέπει να έχεις το νου σου να το πέτσει. Ναι, ναι, αντιληπτό. Και να προβλέπεις όλα. Αντιληπτό. Εντάξει. Εκτελούνται εργασίες. Ναι. Άρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στο τέλος της ημέρας για το τι συμβαίνει στον χώρο των νοσηλευτηρίων. Mm-hmm. Τι δουλειά από φωτοβολταϊκά. Είμαι αναγκασμένο να το πω. Ξέρετε, την ίδια στιγμή που σχεδόν συνέβηκε αυτόν, 2 ώρες νωρίτερα, ήταν στο νοσοκομείο Λεμεσού
ο έντιμος υπουργός υγείας και η γενική διευθύντρια του Υπουργείου. Ναι, ναι. Το πρώτο θέμα που αναλύθηκε είναι η απουσία υποδομών στο συγκεκριμένο νοσηλευτηρίο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό δεν έχουμε τις συνθήκες ώστε να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς. Βάζω ένα ερώτημα. Ποια είναι η προτεραιότητά μας? Είμαστε υπέρ της πράσινης οικονομίας όλα αυτά. Όμως τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Άρα, για να κάνουμε φωτοβολταϊκά πλήγαμε λεφτά, αλλά για να κάνουμε εγγραφεία για τους γιατρούς να εξετάζουν ασθενείς, δεν μπορούμε να βρούμε λεφτά. Έχει προνομιακή. Είναι προνομιακό δηλαδή το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, αυτό λέτε? Όχι, δεν το βάζω έτσι. Δεν το βάζω έτσι. Δεν είναι για το νοσοκομείο που μιλώ. Μιλώ για τις συγκεκριμένες υποδομές. Πρέπει να γίνει επιτέλους μια ιεράρχηση. Τι χρειαζόμαστε? Ναι. Επαναλαμβάνω, καλό το φωτοβολταϊκό. Δεν είμαστε εναντίον. Αντιληπτό. Όμως όταν είστε λέμε, όλο που δεν έχουμε εργασία να εργαστούμε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Καλά, ο υπουργός που είδε τον χώρο. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ο υπουργός. Γιατί η Γενική Διευθύντρια, αντιλαμβάνομαι, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στο νοσοκομείο της Λεμεσού. Ο υπουργός όμως που ήρθε στο νοσοκομείο και είδε που εργάζεστε, τι σας είπε? Το έβαλε στις προτεραιότητες. Εντάξει. Άρα έδωσε και χρόνο. Ναι. Γιατί όλοι μπορεί να το βάλουν στις προτεραιότητες. Ναι. Είπε ότι θα το συζητήσει με τον ΟΚΙΠ, ο οποίος διαχειρίζεται τα δημόσια νοσηλευτήρια. Μάλιστα. Μια κουβέντα. Αντιλαμβάνεστε, όταν το 21 γίνεται στρατηγικό σχεδιασμό. Το 20. Στρατηγικό σχεδιασμό. Το 21 τον τρέχουμε. Τώρα αποφασίζουμε εκ νέου να το κάνουμε. Όλα αυτά στο τέλος επιφέρουν καθυστέρηση, επιφέρουν εκτός στους ασθενείς και εκτίθονται η εικόνα των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Είναι αυτό που εγγράψαμε χθες στην ανακοίνωση. Μάλιστα. Ξέρετε, δεν είναι ωραίο να σε ρωτούν στον δρόμο, κινδυνεύουμε ή όχι? Ναι. Κύριε Κούμα, μια κουβέντα πριν να σας αποδεσμεύσω που έχει να κάνει μαζί με τα νοσοκομεία τα οποία έχουν το προνόμιο να μην φιλοξενούν ασθενείς με COVID και μεταφέρονται όλοι στα δημόσια νοσηλευτήρια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή ξέρω ότι το ξανασυζητήσαμε το θέμα, αλλά δίνεται το δικαίωμα. Χαίρομαι για το χαρακτηρισμό που έχετε δώσει, προνόμιο. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση όλων των παρόχων. Είναι τα περί ανταγωνισμού, τα περιβόητα. Ναι. Εχθές, συγγνώμη, εγώ θα πω χωρίς να δώσω. Συγγνώμη, κύριε Κούμα, ένα λεπτάκι. Απλώς για να ξέρετε, προσωπική μου περίπτωση χθες με COVID ασθενής στις πρώτες βοήθειες νοσηλευτηρίου και επειδή ήταν θετικός, έπρεπε να πάει στις πρώτες βοήθειες του Γενικού Νοσοκομείου. Έφυγε δηλαδή και πήγε εκεί αυτό αλλού. Αυτό θα πρέπει πρώτα απ' όλα, ξέρετε κύριε Αγαπητού, αυτό πρώτα απ' όλα πρέπει να το συζητήσουμε και ιατρικά. Πώς το Υπουργείο Υγείας και η αρμόδια αρχή με δύο κεφαλαία που σημαίνει επίπεδο υπουργού, οι οποίοι ο υπουργός εκδίδει τα διατάγματα, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, μάλλον το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι απλές πράξεις αυτές. Ναι. Έρχεται μετά να αναιρέσει αυτά που πήρε στο Υπουργικό Συμβούλιο και πρότεινε για να ληφθεί απόφαση ότι όλοι θα έπρεπε να διατηρούν υποδομές ώστε να αντιμετωπίζουν τα COVID θετικά. Μάλιστα. Τι συνέβηκε δηλαδή μεταξύ της 5ης Μαΐου που εκδόθηκε το διάταγμα με το φθινόπωρο? Θα πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Υγείας και ιδιαίτερα ναι σε επίπεδο υπουργού. Ναι. Και αναφανόμαστε ότι ο νέος υπουργός μπορεί να μην το γνωρίζει. Θα το θέσουμε. Θα το έχουμε θέσει. Και το θέτουμε ιατρικά. Ναι. Και επειδή είμαι αιματολόγος και επειδή ως επιχείρημα ήταν η φύση των ασθενών, δηλαδή επειδή θεραπεύουμε αλλοσοκατασταλμένους, θα πρέπει να μην υπάρχει θετική, να μην υπάρχουν θετικοί ασθενείς. Θέλω να ενημερώσω ότι εγώ είμαι στον τρίτο οροφό. Οι κλίνες στο COVID στη Λεμεσό είναι στον πέμπτο όροφο. Μας διαχωρίζει μόνο ένας όροφος. Όμως, από το 20 έχουμε θεραπεύσει και νοσηλεύσει ουκολούς θετικούς με ογκολογικά νοσήματα. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Γιατί αυτή η αντιμετώπιση θα πρέπει να απαντήσω. Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που ακόμα, ξέρετε, ενώ έχει και 2 εβδομάδες που αναδειχθεί, για κάποιο λόγο. Ναι. Ευτυχώς που το ξανααναδείξατε. Όχι, όχι, θα συζητήσουμε και βεβαίως θα το θέσουμε και στον ίδιο τον Υπουργό της Υγείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κούμα. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ, γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.